μένουν οι περιορισμοί για τις συγκεντρώσεις και τις συναθρήσεις στα σπίτια. Πώς θα γίνεται όμως ο έλεγχος? Θα χτυπάτε την πόρτα, θα χτυπούν την πόρτα οι αστυνομικοί για να βλέπουν πώς είναι μέσα και θα μετρούν κεφάλια? Κύριε Μιχάλαρε, το θέμα με τα σπίτια δεν είναι στα διατάγματα τώρα. Έχει αρκετό καιρό το οποίο ακριβώς βρίσκεται αλλά σε ισχύ. Απλώς τώρα θα μαζευτεί περισσότερος κόσμος με την οικογένειά του, με δύο φίλους ίσως. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, να ελέγχουμε σπίτια. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε όλους τους χώρους όπου προβλέπονται τα διατάγματα. Εμάς, σκοπός μας, και αυτό απαιτούμε και από τον κόσμο, να συμμορφώνεται με τα σχετικά διατάγματα. Υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες πληροφορίες σχετικά με κάποιες κατοικίες. Να σας υπενθυμίσω, πριν μία εβδομάδα περίπου στην Πάφο είχαμε δύο τέτοια περιστατικά όπου είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα πρόσωπα σε δύο κατοικίες, όπου μετά από μετέβηκε η αστυνομία στο σημείο, εντοπίσε αριθμό προσώπων τα οποία πέραν εκτός του ότι ήταν περισσότερα πρόσωπα από ό,τι έπρεπε, επειδή ήταν και σε κηβεία. Οπότε είχαμε προχωρήσει σε καταγγελίες τόσο όσον αφορά τα θέματα λοιμοκάθαρσης αλλά και ατομικών περί κηβείας. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι η αστυνομία θα ασκεί τους ελέγχους εκεί και όπου επιβάλλεται. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας οι καταγγελίες, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο στάδιο να κάνουμε φόδους σε κατοικίες. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Επαναλαμβάνω ότι εμείς θα ασκούμε τα καθήκοντα μας εκεί και όπου πρέπει και όπου λαμβάνονται τέτοιες πληροφορίες. Ναι, τώρα κύριε Ανδρέου, το Σάββατο φτάνουν τα εμβόλια στην Κύπρο. Την Κυριακή αρχίζει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ποιος θα είναι ο ρόλος της αστυνομίας? Ναι, υπάρχει μία συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των εμβολίων αυτών. Ήδη υπήρξε, όπως έχω πει, μία συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας. Η αστυνομία θα λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για σκοπούς ασφαλείας. Όμως, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Αφορά θέματα δημόσιας ασφάλειας για τα θέματα αυτά. Επαναλαμβάνω όμως ότι η αστυνομία θα βρίσκεται εκεί μετά από αίτημα του Υπουργείου Υγείας για να παρέσχει την βοήθεια και την ασφάλεια που πρέπει. Και βέβαια, όλο αυτό το διάστημα, συνήθως στις γιορτές, έχουμε και μια έξαρση της απάτησης κάποιων άλλων εγκλημάτων. Τώρα που ο κόσμος θα είναι στα σπίτια του, φαντάζομαι ότι θα μειωθούν αυτά. Υπάρχει όμως έξαρση στις τηλεφωνικές απάτες και είναι μια ανακοίνωση η οποία μπορεί να ανησύξει και αρκετό κόσμο. Ναι, είναι η πραγματικότητα. Έχει διαπιστωθεί και συνεχίζεται το φαινόμενο της αποστολής παραπλανητικών μηνυμάτων στις κλήσεις. Να αναφέρουμε ότι εμφανίζονται τοπικοί αριθμοί τηλεφωνού και λογόπιτυπα τραπεζικών ιδρυμάτων και αυτές οι κλήσεις γίνονται μέσω εφαρμογών και όχι με τις τηλεφωνικές κλήσεις τις κανονικές. Οπότε εμείς καλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να μην ανταποκρίνεται ή να επεξεργάζεται ή να προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά τις κλήσεις αυτές. Ειδικά όταν πρόκειται κλήσεις μέσω εφαρμογών, και προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσει με λειτουργό της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται και καλείται. Υπάρχει το λογότυπο της συγκεκριμένης τράπεζας. Άρα ουσιαστικά το πρόβλημα εντοπίζεται ότι γίνονται κάποιες κλήσεις μέσω των εφαρμογών που λέτε, που ανταλλάσσουμε και μηνύματα, μπορεί να κάνουμε και κλήσεις. Εμφανίζεται το λογότυπο της τράπεζας και ζητούν από τους πελάτες να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία ή τους κωδικούς. Ακριβώς. Άρα σε αυτή την περίπτωση να γνωρίζουμε, για να γνωρίζει και ο κόσμος, ότι η τράπεζα δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει σε αυτήν την πρακτική. Οπότε αν συμβεί στον οποιονδήποτε, τηλεφωνούμε αμέσως στην τράπεζά μας. Ναι, και αν θέλουμε να το γενικεύσουμε, κύριε Μιχάλαρε, σε τέτοιες περιπτώσεις όπου λαμβάνουμε τηλεφωνικές ή άλλες κλήσεις, είτε μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, πρέπει και οφείλουμε να επιβεβαιώνουμε τις κλήσεις αυτές από το τραπεζικό ίδρυμα το οποίο συνεργαζόμαστε και αυτό να γίνεται πάντοτε. Ναι. Επίσης, διαπιστώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα εκδώσουμε και σήμερα ακόμα μια ανακοίνωση γιατί έχει παρατηρηθεί και αυτό το φαινόμενο, διαδικτυακές απάτες. Δηλαδή, κάποια πρόσωπα εμφανίζονται ή παρεμβαίνουν στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία κάποιων προσώπων τα οποία κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου και στο τέλος τα χρήματα καταλήγουν σε απατεώνες και όχι στους πραγματικούς εμπόρους. Τώρα, κύριε Ανδρέου, είχαμε και νέα υπόθεση ναρκωτικών. Χειροπέδεσε εμπόρους ναρκωτικών ουσιών, πέρασαν οι αρχές. Ναι, αν αναφέρεστε για την περασμένη εβδομάδα, την τελευταία επιχείρηση που υπήρξε, ναι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών και αυτή προέκυψε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών η οποία διάρκεσε κάποιο χρονικό διάστημα και είχε αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Σκοπός μας και στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε κυρίως τους εμπόρους ναρκωτικών αλλά και οποιοδήποτε ναρκωτική ουσία η οποία κυκλοφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία με απότερο σκοπό να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τώρα, διαβάζουμε ότι υπήρξαν και χειροπέδες, μπήκαν χειροπέδες και σε διακινητές προσώπων που ήταν Τούρκοι, υπήκοοι.
Ναι, μπορώ να πω ότι αυτή η ενέργεια που έχει γίνει είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει αυτή η επιχείρηση όσον αφορά εντοπισμό, καταδίωξη και σύλληψη διακινητών εντός θαλάσσης μετά την εξασφάλιση κάποιων πληροφοριών από τη λιμενική και ναυτική αστυνομία. Με δύο σκάφη είχε μεταβεί άμεσα στη θαλάσσια περιοχή όπου είχε εντοπιστεί το στίγμα της συγκεκριμένης βάρκας. Δυστυχώς είχαν ήδη αποβιβαστεί οι λάθρομετανάστες ή οι παράτιμοι μετανάστες. Ναι. Και όμως έχει γίνει κατορθωτό να ανακοπεί το συγκεκριμένο σκάφος και να συλληφθούν δύο πρόσωπα αυτή τη στιγμή, ηλικίας 50 και 30 ετών. Ναι, είναι δύο πρόσωπα τρίτης χώρας, οι οποίοι, όπως έχω πει, έχουν συλληφθεί. Σε υπόθεση που διερευνάται εναντίον τους αυτή τη στιγμή είναι οι υποθέσεις διακίνησης μεταναστών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου όπου θα προφυλακιστούν και θα ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτές οι υποθέσεις, επειδή υπάρχει και η ιδιαιτερότητα του γεγονός ότι είναι Τούρκοι υπήκοοι, έτσι, και της ιδιαιτερότητας της κατοχής βεβαίως στην Κύπρο, πώς τις χειρίζεται η δημοκρατία, έρχεται σε επαφή, όχι βέβαια, με τις αρχές της Τουρκίας, φανταζόμαστε πως όχι. Κοιτάξτε, ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε θέμα και ως αστυνομία να επικοινωνούμε είτε με την Ιντερπόλ είτε με την Europol, ναι, τα αρμόδια όργανα με τα οποία η αστυνομία έρχεται σε επαφή με τις άλλες τρίτες ή ευρωπαϊκές χώρες. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Εμείς προχωρούμε κανονικά στη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Τα πρόσωπα, όπως έχω πει, έχουν συλληφθεί ως ύποπτα για αυτές τις υποθέσεις. Σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες μας απασχολούν έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα και απότερος σκοπός της αστυνομίας αλλά και της πολιτικής ηγεσίας είναι η καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, ειδικά να, για πρόσωπα τα οποία διακινούν και μεταφέρουν και εκμεταλλεύονται αυτά τα. Τους παράτυπους μετανάστες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι για να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες γίνεται μια εκμετάλλευση, λαμβάνουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τα πρόσωπα αυτά. Γι' αυτό και εμείς έχουμε θέσει ως ένας από τους πρώτους τους σκοπούς μας ο εντοπισμός και σύλληψη τέτοιου προσώπου. Ναι. Τώρα, κύριε Ανδρέου, δεν μπορούμε να κλείνοντας να μην σας ζητήσουμε να σχολιάσετε ένα δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο που έχει να κάνει με αστυνομικό, ο οποίος στέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή φίλησε στο μάγουλο συνάδελφό του. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή, μετά από καταγγελία, διερευνά μια υπόθεση άσεμνης επίθεσης. Η υπόθεση αυτή διερευνάται εναντίον, το ύποπτο πρόσωπο είναι μέλος της αστυνομίας. Εναντίον του, το πρόσωπο καταρχήν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα με οδηγίες του αρχηγού από την πρώτη στιγμή. Εναντίον του, αυτή τη στιγμή διερευνώνται δύο παράλληλα υποθέσεις, μία πειθαρχική και μία ποινική υπόθεση, και σε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης. Είναι σοβαρές υποθέσεις. Ναι, υπάρχουν αρκετά τέτοια περιστατικά, κύριε Ανδρέου? Σίγουρα όχι. Τα περιστατικά αυτά είναι πολύ μεμονωμένα, μπορώ να πω. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία διερευνώνται και δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όμως η πολιτική και ο στόχος της ηγεσίας της αστυνομίας είναι η πάταξη τέτοιων φαινομένων. Γι' αυτό και υπάρχει μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχουν οριστεί ανακριτές για να διερευνήσουν τις υποθέσεις αυτές εναντίον του συγκεκριμένου προσώπου, όπου αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ως ύποπτος διερευνάται η υπόθεση εναντίον του. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ανδρέου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά. Έτσι, θα είναι επιφορτισμένη, ναι, με ιδιαίτερο καθήκον η αστυνομία αυτό το διάστημα, τις ημέρες των εορτών, με πολύ ευαίσθητες ισορροπίες που θα πρέπει να τηρηθούν. Πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με την Άντρη Χαραλάμπους, δημοσιογράφος στο Σίγμα Live. Θα μας ενημερώσει για την έκρηξη που αναστάτωσε τις πρώτες πρωινές ώρες τη Λεμεσό. Άντρη, ακούμε. Καλό μεσημέρι, Γεωργία και Χρήστο. Εκοφαντική έκρηξη αναστάτωσε την περιοχή του ασώματος γύρω στις 5 σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων, σημειώθηκε έκρηξη φιάλης Ισραηλίου σε βοηθητική κατοικία, στην οποία διέμενε 70χρονος. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιά στην κατοικία, ωστόσο ο διαφυτής, ο οποίος την ώρα εκείνη κοιμόταν στο υποδωμάτιό του, δεν διέτρεξε οποιονδήποτε κίνδυνο. Επιτόπου έσπευσαν για έρευνες πυροτεχνουργός και εμπειρογνώμονες των Βρετανικών βάσεων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Άντρη Χαραλάμπους, να σας ευχαριστήσουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Δυστυχώς αυξημένος παραμένει ο αριθμός των ασθενών από κορονοϊό που χρήζουν νοσηλείας.